Θα ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ και οφείλουμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ γιατί ολοκληρώθηκε μια σεζόν, μια μεγάλη σεζόν, μια μακρά σεζόν, μια δύσκολη σεζόν, αλλά μια σε γενικές γραμμές πολύ καλή σεζόν για τον μπασκετικό Άρη, με τον Άρη να δίνει πολλά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, να τα πηγαίνει περίφημα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής να μην έχουμε ένα από τους πρωταγωνιστές της ομάδας και ένα από τα παιδιά που βοήθησαν αρκετά και θα κάνουμε έτσι μια αποτίμηση της φετινής χρονιάς, τον Βασίλη τον Σίμζακ. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ευκαιρία για λίγη ξεκούραση που νομίζω ότι θέλετε όσο τίποτα άλλο. Τη χρειαζόμαστε γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη χρονιά και από θέμα αγώνων αλλά και από θέμα κούρασης σωματικής αλλά και ψυχικής. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ έτσι, γεμάτη χρονιά, όπως είπε, σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά, αλλά νομίζω είναι μια χρονιά που, αν μη τι άλλο, Βασίλη, θα πρέπει να σας αφήνει μια καλή γεύση. Βέβαια, ήταν μια χρονιά που πιστεύω κάναμε ένα βήμα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα, και από το θέμα της εξυγίανσης αλλά και από το θέμα το αγωνιστικό. Και παρόλο το ότι στο τέλος δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τρίτη θέση, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα για αυτά που κατάφερε να πετύχει όλη τη σεζόν. Ναι, στην ουσία δηλαδή αυτό το βήμα, το προσεκτικό βήμα, γιατί ο Άρης κινήθηκε φέτος πολύ προσεκτικά, χωρίς εξαλωσύνη, σας με επιτραπεί η έκφραση, δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο γενικότερα σκέφτεται η ΚΑΕ Άρης και το τεχνικό team. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξυπνοι, ξέρουν από μπάσκετ και όπως δείχνουν δεν έχουν έρθει για να σαν φωτοβολίδες για ένα, δύο, τρία χρόνια για προσωπικό συμφέρον. Έχουν έρθει γιατί θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία όπως τη βλέπω εγώ σαν παίχτης διοίκησης και προπονητικού team. Και με σωστά και μεθοδικά βήματα πιστεύω ότι την ομάδα την πάνε εκεί που πραγματικά της αξίζει στο τέλος. Θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να αισθάνεσαι και εσύ και οι υπόλοιποι συναθλητές σου σε δύσκολες εποχές για τον ελληνικό αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και λίγο, δεν ξέρω αν ταιριάζει η έκφραση, προνομιούχοι, τουλάχιστον ευχαριστημένοι που έχετε μια τέτοια διοίκηση στο πλευρό σας. Σίγουρα αισθανόμαστε όχι μόνο προνομιούχοι αλλά είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί που σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Λάσκαρης έχει επιλέξει εμάς για να τον βοηθήσουμε αλλά και να μας βοηθήσει. Γίνονται πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά τα βλέπω μέσα τόσα χρόνια επαγγελματικά, τα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου και όχι μόνο από οικονομικά θέματα, από λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνονται στον κόσμο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου ικανοποιούν το παραμικρό πρόβλημα και εξαγωνιστικό στο λεπτό. Σε αυτή τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, Βασίλη, ποια κατά τη γνώμη σου είναι έτσι, η μεγαλύτερη φετινή νίκη της ομάδας, θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποια? Θα βάλω τη νίκη στο Καζάν. Ήταν πάρα πολύ σημαντική νίκη γιατί εκεί ρίξαμε και σε αυτούς μας αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες αλλά και στον κόσμο ο οποίος μας ακολουθεί ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πράγματα. Πιστέψαμε πάρα πολύ στον εαυτό μας. Είδαμε ότι αυτά που προσπαθούν οι προπονητές να μας περάσουν είναι εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν να κάνουμε κάποια σπουδαία πράγματα. Και πιστεύω εκεί γύρισε, έγινε το κλικ για να κάνουμε τη χρονιά την οποία κάναμε. Και νομίζω θα συμφωνείς μαζί μου, Βασίλη, ότι αυτή η ομάδα έδειξε τις αντοχές της, την κράση της και γενικότερα το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε όταν κλειδωνίστηκε κάποια στιγμή στα μέσα της σεζόν από κάποιες κακές ήττες από τη βαριά ήττα στην Ιταλία, από κάποιες κακές ήττες στο τέλος του ελληνικού πρωτάθλημα. Εκεί πέρασε μια φουρτούνα, αλλά δεν αποπροσανατολίστηκε η ομάδα. Μα πιστεύω πως αυτό ήταν και το μυστικό για την φετινή χρονιά. Είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο της φετινής σεζόν, στο οποίο μείναμε ενωμένοι. Δεν υπήρχαν ούτε αλλαγές παιχτών, ούτε μουρμούρες. Ξέραμε ότι, μάλλον ξέραμε τι κάνουμε λάθος στο γήπεδο και τι πρέπει να διορθώσουμε. Το καταφέραμε και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Πιστεύω μαζί με το Καζάν και αυτό είναι το επόμενο σημείο το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην φετινή μας πορεία.
Βέβαια, νομίζω ότι ο Άρης στηρίχθηκε πάρα πολύ και στο κομμάτι της άμυνας. Είναι μια ομάδα η οποία αμήνεται όλοι μαζί και αμήνεται πάρα πολύ καλά και σκληρά. Και αυτό ήταν που τη βοήθησε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ο κόουτς Πρίχτης δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη βάση από την αρχή της προετοιμασίας. Η άμυνά μας νομίζω ήταν από τις καλύτερες, αλλά και στο EuroCup αλλά και στην Ελλάδα. Εξάλλου οι άμυνες σου δίνουν τις μεγάλες νίκες και από εκεί και πέρα το ταλέντο υπήρχε στην επίθεση. Είχαν γίνει πολύ καλές επιλογές σύνολων παιχτών, οι οποίοι στον επιθετικό τομέα είχαμε πολλές επιλογές για να σκοράρουμε και ήταν ένας συνδυασμός πάρα πολύ σημαντικός για μας. Σαν αθλητής αισθανόσουν εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά μια σιγουριά, γιατί ο Άρης με βάση το σκεπτικό του προπονητή του, παρά τα όσα ακούστηκαν κάποια στιγμή, δεν άλλαξε αθλητές, συνέχισε με τους ίδιους παίκτες, στηρίχθηκαν οι ίδιοι αθλητές και δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό να ξέρει ο παίκτης ότι τον στηρίζει ο προπονητής και η διοίκηση, να κλείνει τα αυτιά του και να συνεχίζει κανονικά την προπόνησή του. Το πιο σημαντικό είναι σε μια ομάδα να υπάρχει εμπιστοσύνη, να ξέρει ο παίκτης ότι ό,τι και να γίνει ο προπονητής είναι εκείνος στηρίξει, όπως και οι παίκτες του. Νομίζω στις ομάδες, όπως είπε και ο coach, νομίζω μετά το παιχνίδι την ΑΕΚ στο Αλεξάνδρου τελευταίο, ότι πέρα από τα λεφτά και τα λοιπά, ότι το συνέστημα είναι αυτό που σε οδηγεί. Και όλοι οι παίκτες, από τη στιγμή που προπονητής και η διοίκηση μας έδειξε αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη, νομίζω και οι ξένοι και οι Έλληνες, όλοι στις δύσκολες στιγμές προσπάθησαν να το ανταποδώσουν στον προπονητή. Εσύ είχες, Βασίλη, ένα συγκεκριμένο ρόλο στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Πώς άντεξες από αναπληρωματικός ψηλός με συγκεκριμένο χρόνο να παίζεις μετά τον τραυματισμό του Χάγκης 25 και 30 λεπτά και μάλιστα να παίζεις και εξαιρετικά στα περισσότερα παιχνίδια? Ήταν μια περίεργη σεζόν για μένα, μπορώ να πω. Γιατί με διαφορετικό, όπως είπατε, ρόλο ήρθα. Κατέληξα να έχω τελείως άλλο ρόλο στο τέλος. Εντάξει, ήταν λίγο καταπώνηση για μένα, αλλά προσπάθησα όπως και εγώ μέσα την ομάδα να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορούσα την έλλειψη του Χάκης. Βέβαια δεν ήταν μόνο η μου δουλειά και εσείς πέφτουν προχωρήσαν πάρα πολύ και προπονητές, οπότε ήταν όλα ένα συνδυασμός για να γίνει αυτό. Αντιλαμβάνομαι, Βασίλη, ότι μέσα στο παρκέ και εκτός υποψιάζομαι ότι έχεις και ένα ρόλο λίγο έτσι, επειδή είσαι από τους πιο έμπειρους, να καθοδηγείς λίγο και τα νεαρά παιδιά, και τους Έλληνες αλλά και τους ξένους, γιατί ο Άρης φέτος είχε κάποιους καλούς ξένους, οι οποίοι, όπως ο Κάρο Γουάιτ, ο οποίος είναι μικρότερος σε ηλικία, οι οποίοι θέλουν μια καθοδήγηση κακά τα ψέματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με αθλητικά προσόντα δεν μπορεί να επιβιώσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό, χρειάζεται διάβασμα του παιχνιδιού. Κάποια παιδιά που ήρθαν στην ομάδα τους έλεγε αυτό το κομμάτι και προσπάθησε εγώ την πλευρά μου, όπως με κάποια άλλα έμπειρα παιδιά, όπως τον Βασίλη τον Ξαφόπουλο, τον Σπύρο, τον Θοδωρή, τον Σάρα, να τους δείξουμε αυτό που ήθελε ο προπονητής από αυτούς. Είμαστε και εμείς τυχεροί, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά παιδιά, όλοι οι ξένοι που ήρθαν στην ομάδα, και μας έκανε και το δικό μας έργο ακόμα πιο εύκολο. Βασίλη, πώς αισθάνεσαι που, κάτσε κακά τα ψέματα, έχεις γίνει και το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας. Έχεις αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο του Άρη. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ τιμητικό για μένα σε μια ομάδα όπως ο Άρης και με τον κόσμο ο οποίος είναι καθαρά παθητικός, να αναγνωρίζει η προσπάθειά μου στο παρκέ. Μου δίνει τεράστια δύναμη για να συνεχίζω και να προσπαθώ με όλες τις δυνάμεις να προσπαθώ την ομάδα όπως μπορώ. Την επόμενη χρονιά τα σχέδιά σου είναι κάτι νωρίς, ακόμη για να το πούμε, θα συνεχίσεις τον Άρη ή θα συνεχίσεις την Μπαρτσελόνα, γιατί είπε ο κότσος ότι θα σε πάρει μαζί του άμα πάει εκεί. Κοιτάξτε, είναι η επιθυμία μου είναι να μείνω στην ομάδα. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι στα τελευταία μου χρόνια, δεν έχω ακόμα πάρα πολλά χρόνια μπροστά μου. Επιθυμία μου είναι να μείνω στην ομάδα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους μέσα σε αυτήν, αλλά και στη Θεσσαλονίκη,
όπου πραγματικά τους νιώθω σαν δεύτερη οικογένειά μου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή που γυρνάω πιο στην Αθήνα, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Θέλω να μείνω στην ομάδα, είμαι ελεύθερος. Το θέμα βέβαια είναι και στον προπονητή αλλά στη διοίκηση. Θα δούμε. Η επιθυμία μου είναι να μείνω στην Άρη, εννοείται. Mm-hmm. Το έχεις αποφασίσει δηλαδή για πόσο ακόμη θα αγωνίζεσαι ή βλέποντας χρόνο με το χρόνο πλέον καθώς οδεύεις στο φινάλε? Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και εντάξει, θα δούμε. 1-2 χρόνια ακόμα πιστεύω. Αν υπάρχει υγεία βέβαια πρώτα, ότι θα μπορώ να βοηθάω έστω και λίγο με τον τρόπο μου. Mm-hmm. Φέτος Βασίλειο Άρης, κάποια στιγμή στα μάτια ειδικά με τον Παναθηναϊκό, τον κόντραρε, τον έπαιξε στα ίσα, ισοφάρισε τη σειρά, πήγε για ένα πέμπτο τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα. Έδειξε δηλαδή ο Άρης ότι αρχίζει πλέον να ξυπνάει και να πλησιάζει στα στάνταρ των δύο αθηναϊκών ομάδων. Εσύ που είσαι πάρα πολύ έμπειρος και έχεις παίξει πάρα πολλά χρόνια, ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα ούτως ώστε ο Άρης να καλύψει ακόμη περισσότερο αυτό το handicap και να το δούμε να σπάει αυτή την διάδα? Σίγουρα το πιο σημαντικό βήμα είναι να κρατηθεί ένα προπόνητης στην ομάδα. Γιατί οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα, ΤΣΕΚΑ, οι οποίες είναι στην κορυφή σχεδόν τα τελευταία 15 χρόνια 20, βασίζονται αποκλειστικά σε ένα κορμό. Και κάθε χρόνο οι προσαφαιρέσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Πιστεύω το πρώτο και βασικό βήμα είναι αυτό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα χρειάζεται βέβαια υπομονή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ομάδα και ο κ. Βλάσιας πληρώνει δύο μπάτζετ, ένα αγωνιστικό και ένα χρέη παλιών ετών. Οπότε χρειάζεται και υπομονή, αλλά και πίστη, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, στις κάθε σεζόν, που όλες οι ομάδες έχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει μια χρονιά την οποία να πάνε όλα καλά. Πάντα υπάρχει αυτός ο μήνας όπου όλα πάνε στραβά, οτιδήποτε το γυρίζει στο παρκέ. Εκεί είναι και τα κρίσιμα σημεία που βγάζει μια ομάδα δυνατή και στο τέλος διεκδικεί να έχει τα πάντα. Mm-hmm. Θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο, Βασίλη, αν έχεις τη διάθεση, για αυτά που έγιναν στο φινάλε. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του Νίκου του Λάσκαρη, ο οποίος τα έβαλε ευθέως με την ΚΕΔ, γενικότερα με τον ΕΣΑΚΕ. Αντιμετωπίσατε κάποιες κακές διαιτησίες, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια. Πώς το αισθανθήκατε αυτό εσείς και αυτές τις κινήσεις του Προέδρου, αλλά γενικότερα μέσα στο παρκέ? Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχολούμαι. Ναι. Με διαιτησίες είναι εξαγωνιστικά θέματα, αλλά το ότι ο κύριος Λάσκαρης ασχολείται ενεργά με όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα μας, μας δείχνει ότι έχει το μυαλό του να συναφτάσει το μέρος στην κορυφή και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Mm-hmm. Και αυτό είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς που βρισκόμαστε στην ομάδα, αλλά και για τον κόσμο του Άρη. Έχεις να μας μεταφέρεις κάποιο ντεσού σήμερα από το αποχαιρετιστήριο γεύμα με τον κύριο Πρίφτη, κάποια ατάκα, κάτι που σου έμεινε από τη σημερινή έτσι ημέρα, που ήταν νομίζω η τελευταία που μαζευτήκατε έτσι όλοι μαζί? Όλα τα χρόνια σε Α1 πρώτη φορά είμαι τόσο στεναχωρημένος που συγκινημένος φάκω από μια ομάδα όπως και όλα τα παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα. Ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα σήμερα στο φαγητό. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν περιγράφονται. Είναι πραγματικά η φετινή χρονιά, αυτό που υπήρχε στην ομάδα, στα πολιτεία, ήταν κάτι Πίστεψέ με, Βασίλη, νομίζω ότι αυτό φαινότανε, έβγαινε στο παρκέ και το καταλάβαινε και ο κόσμος. Γι' αυτό ακριβώς σας αντάμυψε με πολύ και σημαντική παρουσία και εντός και εκτός και αρκετά sold out και εκπληκτική συμπαράσταση φέτος στη σεζόν. Βέβαια, ο κόσμος είναι αυτό που λένε, όχι εκτός, το έχω πω και πέμπτος. Ναι. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε εμείς όλη αυτή την προσπάθεια. Ότι τους κάνουμε ευτυχισμένους και χαρούμενους που έρχονται στο γήπεδο μας δίνει διπλή ικανοποίηση. Και είναι αυτό το κίνητο που μας δίνει ώστε κάθε φορά και αυτοί οι διαιωμένες από την καινούργια χρονιά να τους κάνουμε ακόμα πιο περήφανους για την ομάδα του Άρη.
Και σε μια καινούργια διοργάνωση, αν με το καλό παραμείνει στην ομάδα όπως και τα περισσότερα παιδιά, το Champions League της FIBA, δεν ξέρω αν τη σκέφτεσαι καθόλου, είναι ένα ερωτηματικό για αυτή η διοργάνωση λίγο. Είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχουν ομάδες από περίεργα μέρη της Ευρώπης. Ναι. Προβλέπω να υπάρχουν πάρα πολύ ξένα ταξίδια. Ναι, όντως. Αν και πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα βρεθεί μια λύση και θα γίνει Ευρωλίγκα και Champions League και την διοργάνωση. Δεν είναι καλό για τον μπάσκετ να υπάρχουν τόσες διοργανώσεις. Μακάρι να υπάρξει η μέση λύση και να γεφυρωθεί το χάσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, ξεκούραση γιατί τη χρειάζεστε όλοι οι αθλητές, και με το καλό να σε δούμε και την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του Άρη, Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ ένα καλό καλοκαίρι, υγεία σε όλους. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.